Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Λευκύμης λίγο πριν τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, με τις αναζωπηρώσεις των Εύρων να είναι συνεχείς για 15η μέρα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5 το απόγευμα και ο οικισμός του Προβατώνα δοκιμάζεται από μια μεγάλη αναζωπήρωση που εξαπλώθηκε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά και ήδη καίει τη βουνοκορφή σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου. Καίγεται αυτό εδώ το κομμάτι εδώ μέσα, έχει καεί αυτό εδώ και έχουμε τις αναζωπηρώσεις εδώ. Οι συνεχείς αναζωπηρώσεις έκαναν τις τελευταίες ώρες την κατάσταση όλο και πιο δύσκολη. Η πίσω είναι καινούργιο τώρα, το είδαμε. Ορίστε. Πριν σας αφήσουμε, τώρα αυτό είναι νέο. Μα αυτό, αυτό είχε πέσει. Είχε πέσει. Δόθηκε μάχη εκεί πέρα. Αλλά επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη μάχη εδώ πίσω, να μην περάσει το σουφλί, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε. Βλέπεις, αυτή την ώρα έχουμε δύο ελικόπτερα και από πάνω περνούν τα Καναντέρ. Βλέπεις από πάνω το κεφάλι μας. Άρα η μάχη κρίνεται σε πολύ δύσκολα σημεία. Τα εναέρια μέσα κάνουν φοβερή δουλειά. Η καταστροφή που συνεχίζει να συντελείται είναι πρωτοφανής. Οι πυρκαγιά κινούνταν ανεξέλεγκτα στον πυρήνα του δάσους της Δαδιάς για άλλη μία νύχτα. Ο μικρός πυρήνας της Δαδιάς για ώρες παραδίνεται στο έλεος της πυρκαγιάς, με την οικολογική καταστροφή να είναι καθολική, καθώς όπως βλέπετε τα τελευταία στρέμματα πρασίνου καίγονται ολοσχερώς. Η εικόνα αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει τίποτα άλλο παρά μόνο θλίψη. Οι πύρινες γλώσσες κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Μας είπαν οι πυροσβέστες να αφήσουμε ανοιχτές τις πόρτες. Από προχθές το βράδυ που ήρθαν εδώ, έχουμε ανοίξει διάπλατα τις πόρτες και την μπροστινή και την πίσω. Γιατί θέλουν να κινούνται και να έχουν μια άνεση στις κινήσεις τους. Είναι κρίμα, ας πούμε. Τα χάσαμε σε δύο εβδομάδες όλα. Η επόμενη μέρα βρίσκει τη χώρα χωρίς το δάσος της Δαδιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Έχει καεί εδώ στην περιοχή μας, ξέρω εγώ, το 95%. Δεν έχει μείνει τίποτα. Την ίδια ώρα με τα μέτωπα να δείχνουν καλύτερη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται. Η δύναμη της συνεργασίας επιβεβαιώνεται σε αυτήν εδώ την εικόνα που οι Τσέχοι πυροσβέστες έχουν εγκαταστήσει δύο δεξαμενές 54.000 λίτρων νερού και τα ελικόπτερα έριξαν να εφοδιάζονται και είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις ρήψεις. Πότε ξαναξεκίνησε το κομμάτι αυτό το μέτωπο, εδώ. Εδώ, ναι. Ήταν συνέχεια, δεν κοπήκε καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, συνέχεια από εκεί έφερε γύρα και συνεχίζει. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο σε Εύρω, Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο και Ικαρία.